Φίλες και φίλοι, χαιρετίσματα από την κλειστή αίθουσα της Τεχνικής Σχολής Αυγόρου, εδώ όπου η τιμωρημένη σήμερα Ένωση Νέων Παραλιμνίου, η οποία αγωνίζεται αναγκαστικά μακριά από την έδρα της, φιλοξένει τον ΑΠΟΕΛ για την 21η αγωνιστική της ΟΠΑΠ Basket League, την τρίτη αγωνιστική της δεύτερης φάσης του πρωταθλήματος. Τζάμπολ με πρώτη κατοχή για την ομάδα της Λευκοσίας. Και ο ΑΠΟΕΛ 6-4 προς τα η Ένωση διορθώνω. Καλάθι φάουλ από τον Μπέρι, θα έχει έξτρα βολή. Η επανάληψη, ο Μπέρι πήγε προς το καλάθι ανάμεσα σε δύο παίχτες. Το 19χρονο νεαρό γκάρ της Ένωσης. Ωραίο follow κάρφωμα από τον Τάιτους Ρόμπιτσον στο άστοχο σιούτ τριών πόντων του Φέργιουσον. Εδώ ο Ρόμπιτσον, η Ένωση που τρέχει στο fast break. Και ο Άγκρουμ θα κάνει ένα εμφαντικό καρφώμα. Θα τα δώσει εδώ στο Αυγόρου και στα play-off θα επανέλθει στο γήπεδό της. Στο παραλίμνη ο Λούκας καρφώνει. Είσαι στον Ρόμπιτσον. Αυτός λύσεται πάρα πολύ ωραία. Και θα πάρει και το φάουλ στην εύστοχη προσπάθειά του. Κλέβουν οι γηπεδούχοι που τρέχουν με τον Άγκρουμ. Πάει προς το καλάθι με το αριστερό, πετυχαίνει. Δύο πόντους, 27-23 και time-out από τον Βασίλη Φραγκιά. Κοντά του όμως ο Κούνας, ο Παπαδόπουλος για τρεις. Θα ευστοχίσει στο τρίποντο και κάνει το 30-23. Του ημιχρόνου η ομάδα του Παραλιμνίου είναι μπροστά απέναντι στον ΑΠΟΕΛ. Εξαιρετικό το τελείωμα κάτω από το καλάθι. Κρεμάστηκε εκεί στον αέρα ο Άγκρουμ. Άστοχος εκεί ο Γουμής, ο Μπέρι τρέχει προς το καλάθι του εις Ένωσης, αναγκαστικά βγάζει προς τα έξω ο Παπαμιχαήλ, για τρεις ο Ηλιάδης, θα βρει στόχο ο Ηλιάδης που είδαμε και πως πανηγύρισε γυρίζοντας προς τον πάγκο της ομάδας του ΑΠΟΕΛ που επέστρεψε. Ηλιάδης τελειώνει ωραία. Χειμώνας από τη γωνία, θα πετύχει το καλάθι ο μικρός, μετά από ώρα το δοκίμαζε. Έχει το ελαφρυντικό ότι παίζει εκτός έδρας. Η Ένωση τουλάχιστον μπορεί να δικαιολογηθεί ότι δεν είναι η φυσική της έδρα αυτή. Κούνας! Πολύ μεγάλο σιούτ από μακριά. Εδώ προηγουμένως η τάπα από τον Μπέρι. Πολύ ωραία άμυνα εκεί από τον Ντέιβιον Μπέρι. Στη συνέχεια, στην τελευταία φάση που μόλις είδαμε, ο Ρόμπιτσον για τρεις. Κράτησε ζωντανή την ομάδα του. Στο πλην 5 τώρα η Ένωση. Εδώ βλέπουμε το καλάθι του Κιλαρά στο fast break. Η assist του Γκίλμπερτ και εδώ το τρίποντο του Ρόμπιτσον με το οποίο μείωσε στους 5. Έχουμε time-out. Φέργιουσον για 3, έτρεξε ο Ηλιάδης να το σταματήσει, ευστόχησε όμως ο Φέργιουσον. Επαναφορά μακρινή και ένα τρίποντο για να ισοφαρίσει. Πετυχαίνει στο συν 3 από ελ. Η Ένωση για να ισοφαρίσει με τον Φέργιουσον από μακριά δεν θα μπορέσει ποτέ να κάνει το shoot όμως. Αφού το ρολόι τελείωσε, νίκη για τον ΑΠΟΕΛ με την πολύ καλή άμυνα στο τέλος και έτσι η ομάδα της Λευκοσίας παίρνει μεγάλη εκτός έδρας νίκη με 68-71.